Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας. Σε ευχαριστώ. Τη μαγεία του ραδιοφώνου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στην ΕΡΤ Καβάλας 30 μαθητές ηλικίας 11 και 12 ετών. Μέσα από το πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Παιδιών, που οργανώνει για τρίτη χρονιά, η Δημοτική Επιχείρηση Δημοφέλεια του Δήμου Καβάλας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου. Πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο του Πανεπιστημίου Παιδιών που αφορούσε παιδιά 5η και 6η Δημοτικού. Είναι πολύ σημαντικό να ταξιδεύεις στο παρελθόν. Και μάλιστα σε ένα παρελθόν όμορφο, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, αφού τα καλύτερα ίσως χρόνια της νιώτης τα πέρασα σε αυτό το χώρο, στο ραδιόφωνο, στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Καβάλας. Και τι κομμάτι της ιστορίας μπορεί να είναι η κυρία Στέλλα Ρόπο? Λοιπόν, ο παπάς της είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το ραδιοφωνικό σταθμό Καβάλας. Το ραδιόφωνο για μας τότε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας. Η θεματική του Φεβρουαρίου ήταν αφιερωμένη στο ραδιόφωνο και στόχος ήταν τα παιδιά να μάθουν την ιστορία του ραδιοφώνου, του τοπικού ραδιοσταθμού της ΕΡΤ, την εξέλιξη του μέσου στον χρόνο, τον κυρίαρχο ρόλο που είχε στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία του κόσμου τον περασμένο αιώνα. Ένα καλώδιο πηγαίνει στο μικρόφωνο το ένα μέσα. Οι μαθητές επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Καβάλας για να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού με ιστορία πολλών δεκαετιών. Θυμάστε αυτό το δισκάκι το 45 που είχαμε δει χθες? Είχε ένα τραγούδι από τη μια πλευρά, ένα τραγούδι από την άλλη. Ήταν πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Ευχαριστώ και το Πανεπιστήμιο Παιδιών που μας χάρισε αυτή την εμπειρία. Ήταν πραγματικά μαγικό. Μου άρεσαν πολύ οι δίσκοι, το pick-up και που κάναμε δικιά μας συνέντευξη. Για πρώτη φορά πολλά από τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με δίσκους 33 και 45 στροφών, με μπομπίνες, με κασέτες και εντόπισαν στο χώρο όλα όσα μαρτυρούν την εξέλιξη της τεχνολογίας στην πορεία του χρόνου από τον προηγούμενο αιώνα έως σήμερα.